Η ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας είναι το θέμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας υγείας και στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται με το αντίστοιχο θέμα το 7ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας από την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης. Το 7ο Φεστιβάλ από την ΕΨΕΠ θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σαββατοκυριακό στον Πολιτιστικό Πολυχώρο Δημήτρης Χατζής και περιλαμβάνει εκτός από ημερίδα με θέμα την ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας και άλλες δράσεις. Ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό αν αναλογιστούμε ότι ένας στους 5 εργαζόμενους αντιμετωπίζει προβλήματα με την ψυχική του υγεία και το οικονομικό κόστος που υπάρχει για ένα κράτος είναι τεράστιο. Στο πρόγραμμα του 7ου Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας αναφέρθηκε ο ψυχίατρος και επιστημονικός υπεύθυνος της ΕΨΕΠ, Βαγγέλης Παπάς. Είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, είτε γιατί οι ψυχικά πάσχοντες και οι ψυχικές διαταραχές αφορούν ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Θα έλεγε κανείς ότι το 1 στους 4 αντιμετωπίζουν κάθε φορά ψυχιατρικά προβλήματα και αφορούν επίσης τους εργαζόμενους. Σε μια εποχή όπου για πολλούς λόγους, όπου έχουν να κάνουν με την παγκοσμιοποίηση, με την οικονομική ύφεση, η εργασία πλέον αντί να είναι δικαίωμα, είναι, θα έλεγε κανείς, λοταρία, και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο, τύχη δηλαδή να μπορείς να βρεθείς να εργάζεσαι. Το θέμα αυτό έχει οριστεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας και θέλει να αναδείξει τη σημασία που έχει η ψυχική υγεία και η πρόληψη και καταπολέμηση της ψυχικής ασθένειας στον χώρο της εργασίας. 1 στους 5 ανθρώπους που εργάζονται αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Το κόστος είναι τεράστιο. Κόστος σε άδειες ασθενείας, κόστος έλλειψη παραγωγικότητας, κόστος σε υγεία, κόστος σε πρόνοια. Υπολογίζεται ότι αυτή τη στιγμή 2,5-3 εκατομμύρια κοστίζει στον κόσμο το πρόβλημα της ψυχικής διαταραχής και αναμένεται να φτάσει περίπου στα 6,5-3 εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν το Σάββατο θα έχουμε μια ημερίδα η οποία θα απασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Να σας αναφέρω ότι θα είναι επιστήμονες από διάφορους χώρους. Ο κύριος Κουπίδης, ιατρός εργασίας, θα έρθει από την Αθήνα, θα μιλήσει για το αν σήμερα η ψυχική υγεία είναι πολυτέλεια ή όχι στον χώρο της εργασίας. Θα μιλήσει ο κύριος Στέφανος Μπέλος, ψυχίατρος, για το θέμα του εργασιακής εξουθένωσης. Θα μιλήσει ο κύριος Πάνος, ο δημοτικός συμπαραστάτης, από τη μεριά των πολιτών. Θα έχουμε επίσης νοσηλευτές που θα μας μιλήσουν για το εργασιακό άγχος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε το επιστημονικό κομμάτι. Και τέλος θα μιλήσει από τη γαλακτοβιομηχανία Δοδόνη ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Σκεϊσούγλου, για την πρακτική αυτή της μεριάς, δηλαδή κατά πόσο αξίζει να ασχοληθούν οι επιχειρήσεις με το θέμα αυτό. Το Σάββατο απόγευμα θα έχουμε ένα εργαστήριο δερματοθεραπείας με το εργαστήριο δερματοθεραπείας ανοιχτό παράθυρο της κυρίας Βάβα, την οποία ευχαριστούμε θερμά. Και την άλλη μέρα, θα έλεγε κανείς παραδοσιακά πλέον, γιατί το κάνουμε κάθε χρόνο, Κυριακή πρωί στις 11 η ώρα, δράσεις για τα παιδιά, παιχνίδια, θέατρο, πυλό, βάψιμο προσώπου κτλ. Και τέλος, και θα ήθελα σε αυτό να μείνω και να σας κλείσουμε με αυτό, έχουμε την Κυριακή το βράδυ στις 8 η ώρα στα Σφαγεία, στο Πολιτιστικό Πολυχώρο Δημήτρης Χατζής, μια πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα ταινία. Είναι η ταινία με τίτλο 2 μέρες 1 νύχτα, όπου πρωταγωνιστεί η Μαριόν Κοτιγιάρ και αναφέρεται ακριβώς σε αυτό. Μια γυναίκα με κατάθλιψη που γυρίζοντας τη δουλειά της βρίσκει μπροστά της το φάσμα της απόλυσης. Θα προλογίσει ο ψυχίατρος συνάδελφος κ. Φώτης Μωρόγενης και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση. Ελπίζω όλοι σας να κάνετε ένα κόπο, γιατί θα δείτε, θα ακούσετε, θα συμμετέχετε σε κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Την ψυχική υγεία στον χώρο της εργασίας και πώς αυτό μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη αντιμετώπιση και των ψυχιατρικών διαταραχών μέσω της υποστηριζόμενης απασχόλησης, των ΚΙΣΠΕ, μέσω των Συλλόγων Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία, αλλά και πώς μέσα στον χώρο της εργασίας θα προληφθούν οι ψυχικές διαταραχές.